θα θέλουμε να δούμε από κοντά το πρόσωπό σου. Για να δούμε και οι φίλες μας ότι η πρώτη δουλειά που έχεις κάνει είναι ένα περίγραμμα στα μάτια. Eyeliner, ναι. Είναι μόνιμο αυτό το eyeliner και κρατάει 3 με 5 χρόνια. Και τώρα πού θα δουλέψεις? Στο χείλι. Θα κάνουμε το κάτω χείλο, θα δουλέψουμε περιμετρικά κάτω και θα μεγαλώσουμε λίγο το πάνω. Μπορώ να δω λίγο πώς είναι το... Κάτω! Το... Τώρα φέρνει κάτι. Δεν φαίνεται όμως τίποτα. Φέρνει συνειρμούς οδοντιατρικού τροχού. Ναι, κάτι ανάλογο. Μπορώ να το ακουμπήσω πάνω στο δέρμα μου? Δεν θα μου το συνιστούσες? Όχι. Καλύτερα μια ειδικευμένη αισθητικός. Ναι. Να το δοκιμάσει. Μάλι. Και πονάει. Υπάρχει κάποια φωτογραφία την οποία δείχνετε στην κυρία που θέλει να κάνει μόνιμο μακιγιάζ, έτσι ώστε να δει πώς το πριν και το μετά, για παράδειγμα? Αυτό δεν υπάρχει, αλλά μπορούμε να κάνουμε, τις δείχνουμε με δερματογράφο, ζωγραφίζουμε πρώτα το σημείο που θέλει να κάνει και μετά δουλεύουμε πάνω εκεί. Δηλαδή βγάζουμε μεταξύ μας, μετράμε το πρόσωπο και όλα αυτά που χρειάζονται και το χρώμα και καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα στο να το φτιάξουμε αυτό το επιχείρημα. Στη Γεωργία βέβαια έχουν γίνει όλες οι μετρήσεις. Έχουμε βάλει την κρέμα μας, την αναισθητική για να μην πονάει και ξεκινάμε σιγά σιγά και δουλεύουμε το χείλι. Μάλιστα. Είχα διαβάσει κάπου μια διαφήμιση που έλεγε για μόνιμη βαφή στις βλεφαρίδες. Έχει κάποια σχέση με το μόνιμο μακιγιάζ? Μόνιμη, όχι. Η μόνιμη βαφή στις βλεφαρίδες κρατάει 4 έως 6 μήνες. Δεν κρατάει παραπάνω. Και είναι και περμανάντ βλεφαρίδων υπάρχει που μπορούμε να έχουμε. Έλα μόνιμο το. Έλα το. Βέβαια, όλα για εμάς τις γυναίκες είναι. Τώρα μου συγχωρείτε, αλλά η περμανάντ στη βλεφαρίδα πώς γίνεται? Ναι, υπάρχουν κάποια ρόλερ ειδικά που κολλάς πάνω στη βλεφαρίδα, τη γυρνάς, κάποια φαρμακάκια που βάζεις, κάποιες βιταμίνες. Καλά, περιττό να σου πω ότι δεν μαθαίνει κανείς, παιδιά. Εγώ ξεχαλέω να το δω αυτό από κοντά, αλλά προς το παρόν να σε αφήσουμε να δουλέψεις με την φίλη σου και στην εργάτητά σου. Στο μόνιμο μακιγιάζ θα κάνεις περίγραμμα χιλιών. Χιλιών, ναι, ναι. Επειδή ξέρεις θα σου πάρει κάποιο χρόνο, και χίλια συγγνώμη, αλλά και ο χρόνος ο δικός μας είναι έτσι αρκετά περιορισμένος. Μπορούμε να σε αφήσουμε για λίγο να δουλεύεις και να σε επισκεφθούμε λίγο αργότερα. Βεβαίως. Περίμενε, να σε δω τώρα. Να τη δείτε πριν και μετά. Να κρατήσουμε το πριν και αν μπορούμε να το κρατήσουμε και σε ένα καρέ για να το επαναλάβουμε αργότερα. Να κρατήσουμε το πριν και να πάμε στο. Να ξαναρθούμε όταν θα είσαι έτοιμη για το μετά. Θα μας φωνάξεις, έτσι. Ναι, να σε ρωτήσουμε μόνο, ποιοι μπορούν να κάνουν μόνιμο μακιγιάζ σε μια κυρία? Χρειάζεται μπορεί κάποια ειδίκευση, κάτι? Η αισθητική με πιστοποίηση στο μόνιμο μακιγιάζ. Uh-huh. Και βέβαια να σας πω τώρα ότι. Γιατί πολλές κυρίες μπορεί να αναρωτηθούν αν είναι ακίνδυνο τελείως για το οργανισμό. Ακίνδυνο είναι μόνο εφόσον τηρηθούν πιστά οι οδηγίες που θα δοθούν από την αισθητικό προς την πελάτησα. Γιατί έχει κάποια πράγματα που πρέπει να κάνει μετά. Ναι. Και ίσως κάποια φαρμακευτική αγωγή με αλυφές που πρέπει να πάρει. Θα μας τα πεις μετά. Ωραία, θα τα πούμε μετά αναλυτικά. Να σε δούμε πώς ξεκινάς τουλάχιστον. Λοιπόν, εμποτίζουμε μέσα στο χρώμα. Κάτι πίσω. Δεν δείχνει να πονάει πάντως η φίλη μας. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας εγκαταλείψουμε για λίγη ώρα και θα πάμε στην άλλη μεριά του κλατώ. Την κυρία Φουρουτζοπούλου, την Κορίνα. Γιατί σας χρωστάμε. Οφείλουμε την κατάληξη. Αν χάσετε την αρχή της εκπομπής, η κυρία Κορίνα Φουρουτζοπούλου μας μίλησε για το μόνιμο μακιγιάζ. Μας εξήγησε σε ποια σημεία του προσώπου γίνεται, πόσο κρατάει, 3-5 χρόνια. 3 με 5. Ναι. 3 με 5 χρόνια και είχε ξεκινήσει. Κρατάει 3 με 5 χρόνια, δεν γίνεται. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Και είχε ξεκινήσει και τη διαδικασία, μάλιστα στην φίλη μας που είναι εδώ, την οποία ξανακαλημερίζουμε. Είδαμε ότι τα μάτια της είναι περασμένα με μόνιμο eyeliner ούτως ή άλλως και δουλέψατε πάνω στο περίγραμμα των χιλιών. Να το δούμε λοιπόν εδώ. Πολύ σωστά, το μόνιμο μακιγιάζ έχει γίνει διακριτικά. Δεν γίνεται κάποια παρέμβαση, ναι, με χρώμα δραματική. Να μπορούν να είναι και από αυτά τα χείλια και να φαίνονται φυσιολογικά. Τι έχετε κάνει λοιπόν εδώ ακριβώς? Έχουμε περιμετρικά, έχουμε δουλέψει στο κάτω χείλι. Ο κύριος Φασόης κράτησε λοιπόν το πριν. Και έχουμε δουλέψει το άνω χείλο, το οποίο ήταν ελαφρώς πιο μικρό από το κάτω, το έχουμε μεγαλώσει. Δηλαδή μπορούν μέχρι και οι γυναίκες σήμερα να αποφύγουν μέχρι και τη σιλικόνη αν θέλουν να μεγαλώσουν τα χείλια τους με αυτή τη μέθοδο. Με ένα πολύ ελαφρύ περίγραμμα. Ολοκληρωμένο μακιγιάζ, σαν έχει γίνει ολοκληρωμένο μακιγιάζ στο πρόσωπο της Γεωργίας, ενώ στην πραγματικότητα είναι βαμμένα μόνο τα μάτια της, το eyeliner δηλαδή,
Και σήμερα απέκτησε και τη γραμμή γύρω από τα χείλη. Ναι. Τα φρύδια δεν νομίζω ότι χρειάζεται, αν ήταν θα κάναμε και τα φρύδια. Βέβαια, αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι το μόνιμο μακιγιάζ έχει και άλλες εφαρμογές εκτός από το να τονίσουμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου ή να διορθώσουμε. Εκτός από την αισθητική, μπορούμε, εφαρμόζεται και στην πλαστική χειρουργική, στην αποκατάσταση μαστών. Δηλαδή, όταν έχουμε κάποια γυναίκα η οποία έχει κάνει μαστεκτομή, κάνουμε δημιουργία θυλών με το μόνιμο μακιγιάζ. Και εκεί σε στέλνει ο γιατρός, από ό,τι ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Σε παραπέμπει ο γιατρός για να γίνει αποκατάσταση. Ναι, ναι, στέλνει κάτι, όποια πελάτησα θέλει. Επίσης και στη δερματολογία, όταν έχουμε λεύκη, οι διάφορες δυσχρωμίες του δέρματος που μπορεί να οφείλονται σε έλλειψη μελανίνης. Και εκεί μπορούμε με έναν ειδικό μηχανισμό και διάφορα χρώματα να εξαλείψουμε. Μας είπες όμως ότι αφού τελειώσει, και αυτός είναι ο λόγος που σε παρακαλέσαμε να μείνεις λίγο περισσότερο, ότι στην γυναίκα που θα κάνει αυτή την επιλογή, της λες και κάποια πράγματα, τι θα κάνει μετά. Ναι, για παράδειγμα δεν πρέπει να έχει έκθεση στον ήλιο για μια εβδομάδα με 10 μέρες. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιες ειδικές αλυφές και μόνο στην περίπτωση των ματιών, επειδή τα μάτια είναι γεμάτα με νερό επάνω το βλέφαρο, πρέπει να πάρει κάποια χάπια τα οποία δίνονται και χωρίς συνταγή γιατρούς για να μην έχουμε πρίξιμο. Και βέβαια να μην, επειδή δημιουργείται μία επίπαγο, το λεγόμενο κάπαλο, το οποίο είναι για 4-5 μέρες, πέφτει αυτό μετά και μένει το φυσιολογικό χρώμα. Αυτό δεν πρέπει καθόλου να το πειράξει με τα χέρια, απλά βάζει μία αλυφή για να πέσει από μόνο του. Και σε 15 με 20 μέρες έχουμε μία επαναληπτική επίσκεψη για να γίνει το ρετουσάρισμα. Και τελειώσαμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς Κορίνα και Γεωργία, Κορίνα Φουρτζοπούλου. Εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Να είστε καλά για το μόνιμο μακιγιάζ. Θα το τολμούσε. Δεν ξέρω, να σου πω τη μαύρη αλήθεια. Θα φοβόμουν κάτι που είναι τόσο μόνιμο. Δεν είναι μόνιμο, είναι 3 με 5 χρόνια. Εσείς έχετε χιλάρες, γιατί να κάνετε, για παράδειγμα, μόνιμο μακιγιάζ τα χείλια. Καλά, και μάτια και φρύδια. Υπάρχουν γυναίκες όμως που το έχουν ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά όταν ερχόμαστε το πρωί, λίγο στραβοξυπνημένες, λίγο ανόρεχτες. Και πρέπει με τις συναδέλφους μας μέσα να καθίσουμε, να φτιάξουμε τα μάτια μας πολύ ωραία. Καμιά φορά έχω πει, αχ, να υπήρχε κάποιος να στο κολλήσει με αυτοκόλλητο το Σεπτέμβριο και να στο βγάλει και τα φρύδια κιόλας. Πολλές γυναίκες δεν έχουν φρύδια ή έχουν υποστεί κάποια ολική ή μερική αλοπεκίαση ή επειδή τα βγάζουν χρόνια δεν έχουν. Οπότε από το να κάθονται, να βάφονται κάθε μέρα με μολύβι και το καλοκαίρι, όταν έχει ήλιο ή υδρώνουν, να φεύγουν, καλύτερα είναι. Δηλαδή είναι ορισμένες αναγκαίες περιπτώσεις. Και να έχεις τα φρύδια σου στη θέση τους, να τα τονίσεις παραπάνω, να τα τονίσεις, τονίζεις, ναι, το βλέμμα. Ή να φτιάξεις, να διορθώσεις το σχήμα. Mm. Χίλια ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ελπίζουμε να πείσαμε φίλες ή τουλάχιστον να απαντήσαμε σε κάποιες από τις ερωτήσεις.